αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω πώς να το πει. Μπορείτε να μου πείτε πώς έγινε με την Πάτρα του Βαράση. Τι έγινε στην Πάτρα, κάνω λογοτομία ο κόσμος. Ποιος είναι αυτός ο συνεργάτης του εκπρόσωπος τύπου αντιδήμαρχος που βγήκε και είπε χθες ότι δεν μιλάμε με τον κύριο Κούγια γιατί είναι ένα αξιόπιστο συνομιλητής. Ελάτε το λέει ρεμάλια. Γιατί είπε για ρεμάλια πρώτα. Για δημοσίους υπαλλήλους που έχουν φάει τα σωτικά του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω πού έχει σπουδάσει η Ρουμάνα, αλλά πήγαινε να έχει πάει σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Περισσότερο για, από αυτούς που πήγαιναν με την Εκκέλαδη και πέρα στην Ιταλία τα πτυχία μου. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά το αισθητό. Ο άλλος που πήγε εκπρόσωπος τύπου, ποιος είναι αυτός ο τύπος. Ξέρουν κανέναν εδώ στην Πάτρα, από τότε που ιδρύθηκε η Παναχαϊκή, να δίνει λεφτά για τις μετοχές της. Ελάτε εδώ ρε εσείς τύποι περίεργοι, που κάνετε πολιτική εκ του ασφαλούς και που δεν έχετε την αγωνία ποτέ στη ζωή σας. Τι σημαίνει να ξυπνάς 7 παρατέρα το πρωί. Και τι σημαίνει να έχεις την αγωνία κάθε τέλος του μηνός. Να πληρώνεις για 51 άτομα. Γιατί ρε παλιά άνθρωποι, τορπιλίζεται μια προσπάθεια. Και τη δύσκολη στιγμή, αντί να συναντηθείς με αυτό που σε πληρώνει, συναντιέσαι με αυτό που σου χρωστάει, που δεν ξέρω το όνομά του, πώς λέγεται. Σκαμίτσα, στορνίτσα, πώς. Στανίτσα. Δεν ξέρω τι εργασία κάνει ποιος Στανίτσας. Φιλόλογος. Ορίστε. Φιλόλογος. Φιλόλογος. Αυτό είναι πέρα, ίσως είναι κάτι που μπορεί να το δεις με γιατί πραγματικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πώς τολμάς να το πεις έναν άνθρωπο για αυτή τη διαδρομή 5,5 χρόνια. Και αυτός βέβαια το μισθό του περιμένει κάθε μήνα. Δεν έχει αγωνία. Και φαντάζομαι ότι θα είναι συνδικαλιστής. Δεν θα πηγαίνει και πολύ συχνά στο σχολείο. Και να σας πω, εγώ δεν έχω πάρει μέτρηση. Με περιμένω στη γωνία. Για να αρχίσουν άτομα χωρίς επαγγελματικό να πούν διάφορα πράγματα. Χωρίς να σκέφτονται πόσο κόστος έχει να πάρει μια μέτρηση. Ήμουν αποφασισμένος. Και σας λέω ότι με έχουν κλονίσει. Θέλω να μιλήσω με τα παιδιά μου, τους προσφυγιστές μας. Και σας λέω ειλικρινά ότι σε κάθε περίπτωση εγώ θα φύγω τώρα. Εγώ ήθελα να μείνω εδώ, αλλά δεν θα μείνω. Και σας το λέω ευθέως. Όποια και αν είναι η απόφαση, σας το λέω, εγώ δεν θα είμαι μαζί. Για μένα, κεφάλαιο Παναχαϊκή έκλεισε. Η πρόσκλησή μου είναι ανοιχτή. Αν δεν βρουν μέχρι το καλοκαίρι, με το τελειώσει το τελευταίο παιχνίδι. Γιατί αν μείνουμε, εμείς θα πάμε στα παιδιά. Αν μείνουμε, θα πάμε. Τα μάτια των παιδιών γυαλίζουν. Είτε είναι σούπερ λίγο. Γιατί αν πάμε στα παιδιά, πάλι θα πάει. Είτε είμαστε στην Φουτμπολή. Εάν μέχρι το καλοκαίρι δεν βρεθεί αγοραστής ή αξιόπιστο πρόσωπο. Γιατί μπορεί να πούμε δεν θέλουμε να αγοράσουμε. Αλλά αξιόπιστο πρόσωπο. Που θα υγειάται ότι δεν θα χρεώσει την Παναχαϊκή. Θα ξεχρεώσει τα χρέη του μακρύ του βιβλίου. Γιατί όλα μένουν στον ιδιοκτήτη τελικά. Η Παναχαϊκή τότε θα γεννηθεί. Υπήρξε μια παρέμβαση σήμερα που ήταν ευχάριστη και δυσάρεστη έκπληξη. Από κορυφαίο πολιτικό τραγούδι, εκτός πάθος. Δεν ξέρω αυτό αν έγινε εν ώψη των εκλογών. Ο οποίος μου έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό. Να μην αποχωρήσει η Παναχαϊκή από το ποτάμι. Το αν το κάνει για να βοηθήσει το κατεστημένο. Ποιο άλλο δεν μπορεί. Είναι κορυφαίο. Το αν θέλει να εξυπηρετήσει γιατί είναι μεγάλο κλείδι. Το αν θέλει πραγματικά να βοηθήσει την Πάτρα. Το αν θέλει πραγματικά και το νιώθει ο ίδιο ότι αυτό είναι μεγάλο λάθο. Το δε επιχείρημα που χρησιμοποίησε είναι κάνει υπομονή. Μέχρι το καλοκαίρι θα αλλάξουν όλα.